Να πω λοιπόν και μια αλήθεια που ίσως ενοχλεί. Γιατί η αλήθεια ενοχλεί και παίρνει ετικέτα. Τι χρέος παρέδωσε η δικτατορία στη δημοκρατία? Μηδενικό. Από εκεί πέρα είναι το πράγμα. Άρα λοιπόν κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους καλά. Δεν την κάναν σωστά. Απόδειξε ότι 53-73 η χρυσή είχε 300 και το δολάριο 30. Το που πήγανε στη μετέπειτα, τα ξέρετε, γιατί όσο μεγάλωνε το χρέος, όσο φεύγαμε από το έλλειμμα, τόσο διολύστηκε η δραχμή τότε, τόσο ανέβαιναν αυτά τα οποία είπαμε. Το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο. Σήμερα χρωστάμε πάρα πολλά. Και λέμε στο ελληνικό λαό πρέπει να βρούμε 25 δις ευρώ την τριετία. Σφιχτείτε κάτω. Θα σπατήσουμε στο κεφάλι. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Αυτό λέει. Σιγά σιγά αυτό λέει. Και ακούω την παροφολογία. Παροφολογία. Η κυρία Κατσέλη ότι ναι, η χρονιά αυτή δημιουργεί τις συνθήκες να έχουμε μια καλύτερη ζωή αύριο κτλ. Θα σου αλλάξει τα φώτα για να έχεις καλύτερη ζωή αύριο. Είναι σαν το φελάχο, ξέρω. Βάλε και τα γουρούνια, βάλε και τις αγγελάδες, βάλε τις κατσίκες, βγάλε τα έξω ότι καλά που είσαι. Δηλαδή τι λένε, θα μαστιγώσουμε 3 χρόνια και στα 3 χρόνια θα πάβουν να μαστιγώνουμε και θα δίνουμε μια μετιζόνη. Α, τι ωραία που είμαστε, σταμάτησε το μαστίγιο. Αυτό μας λένε. Αυτό λέει και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, εγώ έχω μια εντελώς διαφορετική τοποθέτηση και έχω πει τη σκέψη μου για τα λεφτά στα σεντούκια. Μιλάω όμως για τους μεγάλους. Την προσβολή των Γερμανών, την προσβολή των, των Γάλλων. Και όλα αυτών. Καταρχήν, θα έκανα μια εξήγηση ως πρωθυπουργός της Ελλάδος προς τον κύριο Σαρκοζή και την κυρία Μέρκελ και όλους άλλους. Για ακούστε, πιέζεται και φωνάζεται. Ωραία. Πού πήγαν τα λεφτά, τα άφαγα, όχι. Πού είναι τα λεφτά, σε εσάς. Πήγες να μου δώσεις υποβρύχια που γέρνε, εσύ μου δώσεις αεροπλάνα που δεν πάνε στο Αιγαίο, τα μοιράζ, εσύ μου δίνεις τα άλλα υποβρύχια, εσείς μου τα παίρνετε. Εσείς μου παίρνετε τα λεφτά. Και ενώ μου παίρνετε τα λεφτά αυτά που κάνω ταμείο και δημιουργώ έλλειμμα, δανείζομαι εγώ για να σας πληρώσω, την ίδια ώρα ερχόστε εσείς με τα δικά σας μαγαζιά Carrefour Lidl και μου παίρνετε ό,τι έχω, ό,τι έχω. Το υστέρημά μου από το λιανεμπόριο. Εσείς μου τα παίρνετε, τι μου λέτε τώρα. Δεκαετία. Θα πάμε δεκαετία για να πω μέσα. Αλλιώς κόβω το λαιμό σας. Θα κάνει τι η Ευρώπη. Ετοιμάζουν βέβαια το νομικό πλαίσιο της εξώσεως, το ετοιμάζουν. Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι θα πάει και θα έρθει το ευρώ. Και δεν το ρισκάρω. Δικό σας πρόβλημα, δεν δικό μου πρόβλημα. Λοιπόν, ελάτε να μου φυλάξετε τα σύνορα, που είναι και σύνορα της Ευρώπης, να δείτε εγώ πόσο σε 2 χρόνια και σε 3 τακτοποιώ το έλλειμμα. Αμέσως. Σταματάω να τα δίνω για κανόνια και οβίδες και τακτοποιώ. Έλα εδώ. Και λέει λοιπόν το πρόγραμμά μας εμάς. Ναι, ειδική σχέση, έστω και η καλύτερα που έχει η Ευρώπη με μια χώρα όπως η Νορβηγία. Ναι, με μία προϋπόθεση. Με μία προϋπόθεση. Ξεκαθάρισμα ποιος φυλάσσει τα σύνορα. Εγγύηση ότι τα σύνορα δεν πειράζονται. Να μπει λοιπόν η Τουρκία να οικονομήσει, να πάρει παραδάκια μέσα, γιατί περί αυτού πρόκειται το παραδάκι, αλλά αυτό το παραδάκι δεν θα γίνουν F-16 και τάγκς για να με απειλήσουν αύριο το πρωί. Θα μου το εξασφαλίσει σε Ευρώπη ότι εδώ κι εγώ θα έχω εντάξει το έλλειμμα. Και από την άλλη μεριά μου χρωστάς και 10,5 δισεκατομμύρια, σχεδόν 11. Γερμανικές αποζημιώσεις υπέρ της Ελλάδος. Ρίχτα. Και να δεις πώς καθάρισα εγώ το έλλειμμα. Τα πήρα το ιστορή, τα πήραν τις χώρες. Εμείς γιατί? Γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να τα πούμε στους Γερμανούς, γιατί δεν καταλαβαίνω. Μα δεν πρέπει να τα λέγαμε στη δεκαετία του 50, τι πιέναν οι Έλληνες μετανάστες εκεί. Ναι, ωραία, τώρα να καθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας. Να καθαρίσουμε. Αυτές κυρίες και κύριοι θέσεις μου. Όχι χαστούκια από το Υπουργείο Οικονομικών, χαστούκι. Οι Έλληνες δεν δουλεύουν οι Γερμανοί για τους Έλληνες. Όχι, δεν ζητάμε αυτό να δουλέψουν οι Γερμανοί για τους Έλληνες. Ζητάμε να μας δώσετε αυτό που μας χρωστάτε. Ζητάμε να μας προστατεύσετε τα σύνορα. Γιατί καθόμαστε εδώ πέρα εμείς να αντιμετωπίσουμε τις ορδές των λαθρομεταναστών που θα έρθουν σε εσάς. Ποιος το θέλει αυτό? Τσαμπουκά. Η Ευρώπη τρέμει στην ιδέα να ταρακουνηθεί το ευρώ. Τρέμει, τρέμει. Η Αμερική παρακολουθεί την εξέλιξη και ίσως και την πατρονάρει με έναν τρόπο να γίνει. Εξού και τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, εμείς ξεκάθαρα
Είμαστε από πάνω, δεν είμαστε από κάτω. Δεν το έχει καταλάβει ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν το έχει καταλάβει ο κύριος Σαμαράς και λένε αυτά τα οποία λένε ματσούκομα στον Νικόλαο. Δεν χρειάζεται κανένα ματσούκομα στον Νικόλαο. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μια εξήγηση με τον Νικόλαο, αλλά μια καλύτερη εξήγηση με όλους αυτούς. Δώστε αυτά που γνωστάτε, πάρτε να μου φυλάξετε τα σύνορα της Ευρώπης, δεν τα φυλάγω τα σύνορα της Ευρώπης. Εσείς δεν θέλετε τη συνθήκη Λισαβόνας. Εσείς δεν θέλετε να γίνει ένα κράτος, ένα σύνταγμα. Εσείς δεν το θέλετε, ωραία. Έλα, φυλάξε εσύ, θα φυλάγω. Για σένα. Και καθαρίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εν τέλει, ποια είναι η θέση μας εμάς για την ηθαγένεια, όπως λένε, που για εμάς δεν πιστεύουμε ηθαγένεια, ελληνοποίηση είναι ο σωστός όρος, και ψήφος στους μετανάστες. Εγώ είμαι έτοιμος να ακολουθήσω οποιασδήποτε ευρωπαϊκή χώρα στο μοντέλο του Βορρά που έχουν ευαισθησία, να παραπάρουμε τις Σουηδίες, να παραπάρουμε τις Δανίες. Είμαι έτοιμος να το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί. Τίποτα, συνοπτική διαδικασία. Το διαβάζουμε, το ψηφίζουμε, τελειώνει. Αύριο να το κάνει η κυβέρνηση. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσει αύριο το πρωί, άνευ καμίας διαδικασίας, η ελληνοποίηση όλων των νομίμων εισελθόντων στην Ελλάδα. Πώς είναι αυτή. Έχει εξηλειωθεί ο Δημήτρης. Πώς είναι, οι νομίμως εισελθόντες στην Ελλάδα από αύριο το πρωί. Όλοι είναι παράνομοι, είναι λαθρομετανάστες. Δεν αλλάζει αυτό. Νομιμοποιημένοι εκ των υστέρων είναι από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ. Παράνομοι είναι όλοι τους. Παράνομος είναι αυτός που είναι τώρα στα Αγαθονής και μπήκε χθες το βράδυ στις 12 η ώρα με μια βαρκούλα. Παράνομος. Άλλο θέμα ότι εδώ με τις διαδικασίες που κάνουν σε 5 χρόνια θα ψηφίζει. Στη χώρα μπήκε παράνομα, καταπατώντας τους νόμους της χώρας. Χωρίς να πάνε σε κανένα δικαστήριο για αυτό το πράγμα το οποίο κάνανε. Εγώ λέω λοιπόν, οι νομίμως εισερθόντες να ξεκινήσει η διαδικασία. Δηλαδή δεν τους καταλαβαίνω. Θα δώσουμε λέει 500.000, κύριος Ραγκούς, κύριος Χρυσοχοίδης, 500.000 κύριε Πανόπουλε, εκ των οποίων 400 θα είναι Αλβανοί. Δεν χρειάζεται. Εάν επιμένετε, δώστε τους ένα προσωρινό έγγραφο. Σε 5 χρόνια θα είναι στην Ευρώπη. Θα έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο. Γιατί ξαφνικά πρέπει να τους κάνω Έλληνες εγώ. Θα έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί για λόγο πρέπει. Αλβανία, τι Αλβανία. Πάρε ένα προσωρινό έγγραφο. Ότι υπάρχει εδώ, ναι, τάκ, υπογραφή. Σε 5 χρόνια που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ευρωπαϊκό δικαστήριο. Ευρωπαϊκό διαβατήριο. Γιατί ξαφνικά πρέπει να τους έχω φορτωθεί εγώ. Πού είναι το παράλογο σε όλα αυτά που σας λέω. Και βεβαίως θα κλείσω με την υπόθεση του Χιλιανού. Ένα καλό παιδί, σεμνό, το οποίο έχει κάνει 2-3 απόπειρες εγκληματικές και ο οποίος εφιλοξενείται στα κρατηρία του αστυνομικού τμήματος της Ακροπόλεως. Κάποια στιγμή η τρελή, η ψυχικός ανώμαλη αστυνομική δεν είχαν τι να κάνουν και πήγαν άγγιες σημαίες στον πλακό συμπουλιάς. Αυτό είναι. Ξαφνικά. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν αυτοί που μας κυβερνάνε. Εικόνα. Και γράφει η Δελτίων σήμερα τύπου άκουσον ο κ. Σιγοίδης ότι πήγε ειδικών κλιμάκιων αξιωματικών από το Αλοδαπών εις το νοσοκομείο εις το οποίο ευρίσκεται, όπου δήλωσε αυτός ο Διεδάρη, δεν έχει γίνει καμία απόφαση δικαστηρίου, και του είπανε να σε εξηγήσουμε ακριβώς το τι έγινε, ότι δεν πρόκειται να γίνει απέλασή σας, ξεχάστε το, και ότι θα σας δώσουμε και πολιτικό άσυλο. Αυτά λέει το δελτίο τύπου. Έφυγε κλιμάκιο. Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ. Ο άλλος έχει μια γειτονιά γαλόνια. Πάει για. Παπ, ναι, ξέρετε. Ναι, ωραία. Πολιτικό άσυλο πού? Στο Χιλιανό. Η Χιλία έχει δημοκρατία. Από την εποχή του Πινοσέτ και μετά έχει δημοκρατία. Σε δημοκρατική χώρα προερχόμενο θα δώσουμε άσυλο. Υπάρχουν οι διεθνείς κανόνες που προστατεύουν. Το άσυλο υπάρχει από χώρες διδακτορικές που πας και λες άσυλο, δεν αντέχω, θα με σκοτώσει. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Και έρχεται η Βρετανία και λέει για να δούμε πού προέρχεσαι θα γίνεται γενετικός έλεγχος, DNA. Για να δούμε πού είσαι. Γιατί άλλος λέει, εγώ ξέρετε είμαι από την τάδε περιοχή, από τη Σομαλία που έχει τρακτορία, ναι. Και στην ουσία που είναι από την Κένια που έχει δημοκρατία. Θα γίνεται γενετικός έλεγχος. Πού, στη Μεγάλη Βρετανία. Πού, στη χώρα που είναι οι σοσιαλιστές, έτσι. Αυτά λοιπόν σας τα λέω. Γιατί όλο αυτό το κράμα είναι πολύ επικίνδυνο για την πατρίδα. Και το γνωρίζουμε, όπως βλέπετε,
και ξέρουμε ότι πρέπει να ψηφιστούμε και τώρα σε λίγο θα πάρουμε την απόφαση για το πώς θα είναι ευρύτερο, πλατύτερο το δημοψήφισμά μας. Θα βγούμε όλοι στα διόφανη τηλεοράσεις, θα αναδείξουμε το θέμα, θα βγούμε σε πλατείες, θα βγούμε σε γραφεία να υπογράψει ο κόσμος. Χρειαζόμαστε 1 εκατομμύριο υπογραφές κατά τον σύμφωνο της Συνθήκης της Λισαβόνας για να γίνει υποχρεωτική η διαδικασία. Θα τα πούμε όμως σε μία από τις επόμενες συναντήσεις μας, αύριο πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Εκτελεστική γραμματεία, εκτελεστικό γραφείο σε λίγο για αποφάσεις για το δημοψήφισμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.